Όλοι δικαιούμαστε ένα τέλειο χαμόγελο με ωραία και υγιή δόντια. Το να φτιάξει κάποιος τα δόντια του δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο. Δεν είναι ασύλληπτα τα νούμερα. Κυμαίνονται όλα σε λογικές τιμές, οπότε πιστεύω ότι ο καθένας θα μπορούσε να το έχει. Αυτό που βλέπουμε σε όλους τους διάσημους με τα ωραία χαμόγελα μπορούμε να τα αποκτήσουμε κι εμείς. Οι τρόποι που μπορούμε να αποκτήσουμε ένα ωραίο χαμόγελο είναι η λεύκανση των δοντιών, που μπορούμε να επέμβουμε πολύ στο χρώμα των δοντιών μας. Όμως, όταν θέλουμε να κάνουμε μία έντονη διαφορά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές των όψεων. Υπάρχει τεχνική των όψεων των τριτινών, όπου είναι μία συντηρητική μέθοδος, και της πορσελάνης λιγότερο συντηρητική. Και μπορούμε να έχουμε τέλεια αποτελέσματα. Η διαφορά ανάμεσα στις όψεις των ρετινών και στις όψεις πορσελάνης είναι η εξής. Όψεις ρετινών δεν χρειάζεται καθόλου να τροχίσουμε τα δόντια. Με αποτέλεσμα ο ασθενής καταρχάς να μην φοβάται, διότι δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε αναισθησία, και μέσα σε ένα ραντεβού περίπου 2 ώρων μπορεί να φύγει με το χαμόγελο που φαντάζεται. Επικαλύπτουμε την επιφάνεια των δοντιών με ένα υλικό, με το οποίο δίνουμε το σχήμα, το χρώμα και το μέγεθος των δοντιών που θέλουμε εμείς. Μπορούμε να φτιάξουμε ατέλες των δοντιών, κενά, δόντια που πετάνε να δείχνουμε ότι δεν πετάνε. Είναι κάτι πολύ απλό και πολύ σίγουρο για τον ασθενή. Ακόμα και σε περίπτωση που δεν του αρέσει το αποτέλεσμα, που αυτό δεν γίνεται συνήθως, μπορούμε να τον επαναφέρουμε στην αρχική του κατάσταση. Στις πορσελάνες είναι λίγο πιο περίπλοκη η διαδικασία. Πρέπει να τροχίσουμε τα δόντια. Δεν μπορεί να τελειώσει η δουλειά σε ένα ραντεβού. Χρειαζόμαστε περίπου 3 ραντεβού. Και έχει και λίγο πιο αυξημένο κόστος από ό,τι οι όψεις ρετινών. Αλλά και οι δύο περιπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές για να έχουμε ένα τέλειο χαμόγελο. Η συντήρηση είναι απλή. Κάθε 6 μήνες όλοι οι άνθρωποι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε στον οδοντίατρό μας για να κάνουμε ένα καθαρισμό δοντιών. Στον καθαρισμό των δοντιών κάνουμε ένα γυάλισμα των όψεων. Καμιά φορά είναι λίγο extreme τα αποτελέσματα, είναι όμως πως ο καθένας νιώθει καλύτερα με το χαμόγελό του και του δίνει αυτοπεποίθηση. Θέλουμε να μοιάσουμε στους διάσημους γιατί θεωρούμε ότι έχουν το τέλειο. Μπορούμε όλοι όμως να έχουμε αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Δεν ανήκει μόνο στους διασήμους. Είναι πολύ σημαντικό ένας ασθενής να απευθυνθεί σε ένα εξειδικευμένο γιατρό για να μην κάνει πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, για να του δώσουμε τη συμβουλή μας, τη γνώμη μας, ποια είναι η καλύτερη τεχνική ανάλογα την περίπτωση. Γιατί κάθε τεχνική δεν ταιριάζει σε όλους. Και είναι σημαντικό να προσέχουμε κάθε ασθενής να έχει ένα φυσικό αποτέλεσμα ανάλογα με το τύπο του προσώπου του. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται με πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση γιατί αισθάνονται ότι έχουν ένα πολύ άσχημο χαμόγελο. Και νομίζουν ότι ποτέ δεν μπορούν να αποκτήσουν ένα ωραίο χαμόγελο. Το χαμόγελό μας είναι η αυτοπεποίθησή μας. Άρα προσέχουμε για να έχουμε.